Αδάμ. Καλησπέρα, καλησπέρα, όμως στη Θεσσαλονίκη. Αδάμ, να, ένα μήλο. Να και Εύα, η Χριστίνα. Γεια Χριστίνα, πώς είσαι? Το ανέβασα το πρωί ότι θα, που έκανα ριπόστ στην δημοσίευσή σου, την δημοσίευσή σου στο Instagram και μου στείλε ο Γιάννης Μητσοκάμπας ένα μήνυμα. Ο αγαπημένος Γιάννης Μητσοκάμπας. Και με ενημέρωσε βέβαια ότι θα βρίσκεται εδώ στις 21 Οκτώβρη, γιατί παίζει κάπου ένα μεσημέρι, νομίζω, δεν στο Ολύμπιο. Δεν το χάνουμε το Γιάννη ποτέ. Α, μπράβο, γιατί έχετε και τραγούδι. Εννοείται. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ για το νέο μωρό. Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα καινούργιο τραγούδι, μια καινούργια διασκευή. Λέγεται Cracks of My Broken Heart. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι μια μπαλάντα που έτσι επιδεικνύει πιο πολύ τις ερμηνευτικές και φωνητικές δυνατότητες. Όπα, γιατί, πώς γίνεται αυτό, το περιεχόμενο? Το τραγούδι είναι ένα τραγούδι έτσι που, είναι, που μιλάει για μια ραγισμένη καρδιά, για αρκετά συναισθηματικά πράγματα. Και παράλληλα έχει κυκλοφορήσει και εδώ και μέσα στο καλοκαίρι μια συνεργασία με τη Μιρέλα Πάχου, που περιοδεύουμε κιόλας μαζί και ετοιμάζουμε και πάρα πολύ όμορφα πράγματα για το χειμώνα. Ένα τραγούδι του Αντρέα Λάμπρου που λέγεται Αναμνήσεις. Έχω και ιδιαίτερη χαρά που δουλεύω μαζί της και ετοιμάζουμε και εμφανίσεις για το Half Note το Νοέμβριο στις 10, 11 και 12 Νοεμβρίου. Κάναμε μια πολύ όμορφη περιοδία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και θα το συνεχίσουμε. Και ετοιμάζουμε και μια έκπληξη για τα Χριστουγεννά, ένα χριστουγεννιάτικο νέο τραγούδι. Α, έχει μηχανή ανάψει δηλαδή για τα καλά. Ναι, είμαι σε μια δημιουργική περίοδο θα έλεγα. Και με τον αγαπημένο Γιάννη ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα, οπότε... Οπότε πρόσωλο ταχώς, αυτή την έννοια. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά το φθινόπωρο με ωραία πράγματα. Το κομμάτι που βλέπουμε, να πούμε ότι είχε γυριστεί εδώ στην Αθήνα σε ένα παλιό εγκατελειμμένο ξενοδοχείο που είναι πέρα στην Ανάβησο. Ο σκηνοθέτης του κλιπ είναι ο Δημήτρης Σιλβέστρου, και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έκανε αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου. Βλέπουμε τώρα το βίντεο κλιπ, έχει υπόψη. Το βλέπω, το βλέπω. Α, το βλέπω. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, τελευταία και είστε όλοι τόσο ενημερωμένοι, έχετε εικόνα και επιστροφή για τέτοια. Δηλαδή, ναι, είναι εκπλήξη. Τέλειο γιατί σε βλέπω. Ενώ τις προηγούμενες φορές δεν σε έβλεπα και τώρα επικοινωνούμε πιο όμορφα. Μπράβο, μωρέ, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πες μου λοιπόν λίγο για το χώρο που γυρίστηκε το βίντεο κλιπ. Είναι ένα εγκατελειμμένο ξενοδοχείο. Είναι εποχή Κοσκοτά, φαντάσου. Στην Ανάβησο. Ζούσα. Το οποίο είναι έτσι ερημικό, αλλά είναι πολύ ατμοσφαιρικό και ταιριάζει πάρα πολύ, θεωρώ, με το τραγούδι και το νόημα του τραγουδιού. Πολύ ωραία. Έχεις πάντα, ρε παιδί μου, κάτι μέσα στις δουλειές σου και στη μουσική σου και στην οπτικοποίηση των βίντεο κλιπ που είναι και νοσταλγικά και μοντέρνα και σύγχρονα και συναισθηματικά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, μάλλον είναι το γούστο σου, είναι το ύφος σου, είναι προφανώς το ύφασμα που έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά κάπως. Έχεις αυτή την ιδιαιτερότητα, ρε παιδάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ πράγματα από το παρελθόν, να τα φέρνω στο σήμερα, να είναι μοντέρνα και να είναι φρέσκα. Και χαίρομαι αν το κάνω αυτό. Τα καταφέρνεις θαυμάσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακολουθώ καιρό τώρα. Δεν είναι δηλαδή τώρα η εκτίμηση τελευταία κοπή. Γνωριζόμαστε χρόνια έτσι κι αλλιώς. Είναι συμπαθής και λέω τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό τώρα. Εδώ μιλάμε. Υπάρχει ψηλή πιστότητα. Υπάρχει συνέπεια. Ακριβώς. Είμαι έτοιμη για τη διαφήμιση σου. Εννοείται. Συγχαρητήρια, Αδάμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Θα έρθεις προς τα δω. Λοιπόν. Τι μου λέτε, ρε παιδιά, προσπαθώ να ακούσω τι μου λένε τόση ώρα. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Αδάμου, σ' αφήνω. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Φιλιά στην όμορφη στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να συναντηθούμε άμεσα με εμφανίσεις και να πούμε και από κοντά στο στούντιο. Άντε με το καλό. Άντε με το καλό. Όποτε θες. Υπάρχει πάντα ένα μικρό σκαμπουδάκι εδώ. Ευχαριστώ μπορεί πολύ. Να σε φιλοξενήσει. Την αγάπη μου. Θα δούμε όλο το βίντεο κλιπ σου, μην νομίζεις. Τέλεια. Τα φιλιά μου.